χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια εντύπωση. Μια συζήτηση είναι πάντα χρήσιμη, ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιες γνώσεις, οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο ενεργά με κάποια θέματα, λόγω του ότι έχουν υποχρεώσεις, λόγω του ότι δουλεύουν, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρέπει σήμερα ημέρα, να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο ξεκάθαρη την κατάσταση. Αν και όντως σας παροτρύνω να μπείτε στο πράσινοταμείο.gr, να πατήσετε το δήμο στον οποίο κατοικείτε, να δείτε πόσα λεφτά είναι ο συνολικός προϋπολογισμός έργων για την περιοχή σας, γιατί αυτό το πράσινο ταμείο εμένα δεν μου κάθεται καλά με τις αναπλάσεις και με όλα αυτά που συμπεριλαμβάνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εδώ είμαστε όμως για να λύσουμε κάθε απορία και να μπορέσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια τα θέλω των ακροατών μας. Εγώ προσωπικά δεν θα κάνω τα στραβά μάτια. Υποστηρίζω ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί ορθά. Υποστηρίζω ότι στην Ελλάδα, χωρίς να θέλω να μιλήσω ντε και καλά συγκεκριμένα για τον Δήμαρχο Τσακίρη, μιλάω για γενικά, μιλάω γενικά και αόριστα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία δεν αναλύονται, δεν ερευνούνται. Εμείς είμαστε εδώ πέρα τουλάχιστον για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Ξέρετε, όταν μπαίνεις σε έναν ρόλο και ζητάς κάποιες απαντήσεις, οι οποίες πιθανότητα να βασίζονται στην αλήθεια, η αντίδραση είναι δεδομένη. Ο Έλληνας σήμερον ημέρα έχει συνηθίσει τη διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Έχει συνηθίσει τα τσίτσι μίτσι κότσι των κύκλων και ομάδων εξουσίας, οι οποίοι διαχειρίζονται το χρήμα και κάνουν κύκλο το χρήμα. Το μόνο σίγουρο είναι, παιδάκια και όμορφα και ακροατές μου καλοί, ότι εγώ θα γυρίσω σπίτι σήμερα και νερό από τη βρύση δεν θα πιω. Μπάνιο δεν θα μπορέσω να κάνω όπως θα έπρεπε να μπορώ. Τα φίλτρα θα ξαναέρθουνε τέλος του μήνα για να τα πληρώσω. Και τα εμφιαλωμένα νερά πάνε σύννεφο. Εγώ αυτό ξέρω προς το παρόν. Το θα το σπήρανε στο χωριό μου, αλλά δεν βγήκε. Επίσης, γιατί κάποιοι θα τρέξουνε να με πούνε κακοπροαίρετο, θα τρέξουνε να με πούνε ότι ήθελα να κερδίσω κάτι από όλο αυτό. Δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Ούτε πολιτεύομαι. Ούτε ταλγκάς μου είναι να εκθέσω κανέναν. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε αυτό τον τόπο. Έχω ζήσει στιγμές σε αυτή την πλατεία, την οποία αυτή τη στιγμή σπάνε. Μια πλατεία πολύ όμορφη, πετρόστρωτη. Ξέρω πόσα προβλήματα έχει αυτός ο τόπος. Ξέρω τι προτεραιότητες θα έπρεπε να είχαν βάλει. Και βλέπω να πραγματοποιείται ένα έργο το οποίο δεν βοηθάει ούτε στην ευζοία των κατοίκων, αλλά ούτε χρησιμεύει και κάπου. Πλατεία είχαμε, πλατεία θα έχουμε. Νερό δεν έχουμε. Αποχέτευση δεν έχουμε. Καθαρά φρεάτια δεν έχουμε. Ασφαλτοστρωμένους δρόμους δεν έχουμε. Δεν είναι μόνο δρόμος με λισοχώρη λιτή που έχει λακκούβες. Για πηγαίνετε στον Δρυμό να ρωτήσετε τους κατοίκους πόσα προβλήματα έχουν με τις αναρτήσεις στα αυτοκίνητα, που είναι λες και πηγαίνουν σαφάρι από τις λακκούβες. Το ίδιο ισχύει και για το Μελισσοχώρι και για τη Λυτή και γενικά για κάποιες περιοχές του Οριοκάστρου. Ακούσαμε όσα ακούσαμε, έχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Να ολοκληρώσω με αυτήν εδώ πέρα όλη τη συζήτηση. Πάτησα στο πράσινοταμείο.gr όλους τους δήμους και μου έβγαλε ένα συνολικό προϋπολογισμό επιλεγμένων έργων για όλη την Ελλάδα στα 805.373.000 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν ένα δις θα δώσει μόνο το πράσινο ταμείο σε όλη την Ελλάδα για να γίνουν πλατείες, αναπλάσεις και ιστορίες. Και την ίδια ώρα ένα εξάχρονο παιδάκι χάνει τη ζωή του γιατί δεν βρίσκει μία μεθ.
προσωπική μου άποψη πάντα, μία πολύ κακή διαχείριση οικονομίας. Θα μπορούσαν τα λεφτά αυτά που θα πάνε στις πλατείες και στα πάρκα να είχαν πάει στη δημόσια υγεία. Και το λέω αυτό γιατί. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή στο Αττικό Νοσοκομείο υπάρχουν 120 ράτζα σε διαδρόμους. Ο Ευαγγελισμός έκλεισε την εφημερία γιατί δεν είχε κλίνες. Το Σεισμανόγλιο έχει 35 ασθενείς σε αναμονή για κρεβάτι στα επίγοντα. Το Αγία Όλγα είναι γεμάτο, δεν δέχεται άλλους ασθενείς. Και εμείς μιλάμε τώρα για το Γλίξμπουργκ. Η χώρα που κάνει συσκέψεις για τον τρόπο ταφής ενός 82χρονου και αδιαφορεί για τον άδικο θάνατο ενός 6χρονου παιδιού. Μια χώρα την οποία δεν την ενδιαφέρει να διεκδικήσει, την ενδιαφέρει μόνο την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη να κάνει μπίζνα. Επειδή όμως βλέπω τελευταία ότι υπάρχει αυτή η ίωση με τον πυρετό, βλέπω πολλούς παιδίατρους να μιλούν για εναλλακτικούς τρόπους ώστε να πέσει ο πυρετός, μιας και τα φάρμακα είναι δυσέβρετα. Μας είπε κάποιες συμβουλές και ο κύριος Βασίλης και ακούσαμε και από την Θεοδώρα Πότα, ακούσαμε και από ακροατές το τι ακριβώς να κάνουμε για να πέσει ο πυρετός, είτε κομπρέσες, είτε κρεμμύδι, είτε ασπιρίνες και όλα αυτά εδώ πέρα τα κόλπα, τα γιατροσόφια για να μπορέσεις να επανορθώσεις την κατάστασή σου, το ανοσοποιητικό σου. Να σας πω ότι ο καλύτερος τρόπος για να πέσει ο πυρετός είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και να έχετε φάρμακα. Αλλά τι λέμε τώρα, αυτά που λέμε είναι κινέζικα. Έχει το βράδυ Survivor να δείτε. Τι μας νοιάζει, τι γίνεται στη χώρα. 17 είναι οι κατηγορούμενοι ανώτατα στελέχη της Ελλάς και της Αντιτρομοκρατικής και δικηγόροι γύρω στο 1 εκατομμύριο το μήνα για προστασία σε 900 οίκους ανοχής και καζίνο. 3 δολοφονίες ανάμεσα στις οποίες και του Γιώργου Καραϊβάζ. Σε αυτή τη δίκη που πέσανε όλα αυτά τα πράγματα στο τραπέζι και ο εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Με το θέμα όμως με τον εξάχρονο εγώ θα συνεχίσω να ασχολούμαι, θα συνεχίσω να το επαναφέρω. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι πέθανε ένας εξάχρονος ψάχνοντας μεθ από Μακεδονία μέχρι Πελοπόννησο. Και αν έχουμε ρε παιδιά ίχνος Τσίπας τα χρήματα για την κηδεία του τέος, θα έπρεπε να πάνε στην κατασκευή μιας μεθ στην πόλη του εξάχρονου. Είναι δυνατόν στο νοσοκομείο Μεταξά να είναι χωρίς χημειοθεραπείες 120 καρκινοπαθείς και να κερνάμε εμείς αστακομακαρονάδες και φαγητάκια σε όλους αυτούς που θα έρθουν για να τιμήσουν τον βασιλιά. Διαχείριση οικονομίας, προτεραιότητες, σχέδιο, οργάνωση. Έτσι μπορεί να στηθεί και να πάει μπροστά μια χώρα. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αλλά όταν βλέπεις την τηλεόραση τους γεμπελιστές, οι οποίοι πιθανότατα να είναι στελέχοι κομμάτων και κάνουν τη δική τους προπαγάνδα, προωθούν τα δικά τους μηνύματα γιατί έχουν μια πολιτική γραμμή, εντάξει, τι να συζητήσουμε. Κλάψατε για το χάμο του βασιλιά ή είστε τίποτα δημοκράτες? Το Σύνταγμα το έχουν κάνει παλιό χαρτό. Δεν το λαμβάνει πλέον κανένας υπόψη. Ο καθένας κόβει και ράβει όπως γουστάρει. Και μιλάω και για τους εισαγγελείς αυτής της χώρας που νομίζουν ότι είναι υπεράνω του Συντάγματος. Αλλά και για όλους αυτούς που ξεχνάνε ότι υπάρχει και νόμος και τάξη. Αλλά όσο κυβερνά η οικογενειακρατία σήμερα στην Ελλάδα με την ψήφο του λαού, εκεί θα οδηγούμαστε, πουθενά άλλου. Για την κατάσταση αυτή με τη δίκη Greek Mafia, που ο εισαγγελέας προτείνει απαλλαγή όλων των κατηγορούμενων, το αποδεικτικό υλικό λέει είναι ανύπαρκτο. Ανώτατη αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας απόστρατη και εν ενεργεία και επίσης δικηγόροι εμπλεκόμενοι,
Η δίκη συνολικά αυτό των 17 προσώπων αφορά τη διαφθορά στο εσωτερικό της αστυνομίας. Αλλά οι εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάς ανέλαβαν την απομαγνητοφώνηση χιλιάδων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων της ΕΕΠ, συνολικά 90 CD, πολλά από τα οποία, λέει, δεν άνοιγαν για τεχνικούς λόγους. Ωστόσο, η ίδια υπηρεσία επικαλέστηκε αργότερα, λέει, φόρτο εργασίας. Οι απομαγνητοφωνήσεις αυτές δεν είχαν σταλθεί καν στο δικαστήριο. Όλο το θέμα ξεκίνησε μόνο για απλημελήματα και κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι μεγάλο μέρος των παρακολουθήσεων της ΕΕΠ πρέπει ένα εξάμενο συνακροάσεων να μην μπορούσε να ληφθεί από το δικαστήριο, διότι δεν υπήρχαν, λέει, σχετικές διατάξεις για την άρση απορρίτου. Για να ξέρετε πώς λειτουργεί το πράγμα. Για να ξέρετε πώς το πάνε. Ο κατώτατος μισθός παραμένει στα 713 ευρώ. Ένα ζευγάρι δυστυχώς σήμερα ημέρα στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει και πολύ λαμπρό μέλλον με τέτοια χρήματα. Ζητάμε αύξηση του μισθού. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Επίσης είδαμε με αγκαλιές και φιλιά να υποδέχεται ο αναπληρωτής του Υπουργείου Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης τον αντιπρόεδρο των Σκοπίων, τον Μπόγιαν Μάρτισιτς. Δήλωσε κιόλας ότι η ευρωπαϊκή πορεία, λέει, των Σκοπίων συνδέεται με την καλή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν την αναφέρει φυσικά σαν Σκόπια, την αναφέρει σαν Βόρεια Μακεδονία, άσχετα που κάνανε προεκλογικό αγώνα σαν Μακεδονομάχη. Για να βλέπετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, ποιους ψηφίσατε, θέλω να βλέπετε. Όσο για τα γλυπτά του Παρθενώνα και για όλο αυτό που το θέμα που έχει έρθει επανελειμμένα στην επιφάνεια κάθε προεκλογική περίοδο, η Βρετανία βγήκε και έβαλε ένα τέλος στη συζήτηση για τα γλυπτά. Ανήκουν σε εμάς, αναφέρει, και δεν τα επιστρέφουμε. Μιλώντας στο BBC, η Βρετανίδα Υπουργός Πολιτισμού δεν συζητάει πλέον, έκανε ξεκάθαρο ότι τα γλυπτά θα μείνουν στη Βρετανία. Οπότε αφήστε τους να σας πουλάνε φούμαρα και παπά. Ξέρουνε πολύ καλά να το κάνουνε. Στο ψέμα είναι επαγγελματίες. Η διαφθορά της διαφθοράς στη διαφθορά. Η ακρίβεια της ακρίβειας στην ακρίβεια. Η νέα δημοκρατία της νέας δημοκρατίας στη νέα δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης του Μητσοτάκη τον Μητσοτάκη. Και η γαλάζια αριστεία να κλείνεται σε εκατομμύρια. Τέλος λοιπόν και σε αυτό το θέμα, ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε η Μισελ Ντόνελαν. Επίσης είπε ότι πλέον ο νόμος απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει οριστικά τα γλυπτά στην Ελλάδα. Αλλά εμείς τους χαρίσαμε και τη μάσκα του Αγαμέμνονα, η οποία ήταν 3.600 ετών. Κάναμε και κάποια δωράκια, κάποια γλυπτά, κάποιες μασκούλες, έτσι ρε παιδί μου, για να έρθουν λίγο δανεικά, να δούμε λίγο ξανά τα γλυπτά μας, να μην χρειάζεται να πάμε στην Αγγλία. Το 2022, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με 600 αυτοκτονίες. Είναι σχεδόν 2 αυτοκτονίες καθημερινά, άλλο ένα κατόρθωμα της παρέας τους. Αν βάλεις να συγκρίνεις τα φάρμακα τα οποία μας λέγανε ότι πρέπει να ακριβίνουνε για να μπορούν οι Έλληνες να τα έχουνε, αλλιώς θα τα πουλάνε στο εξωτερικό, αυτή είναι η λύση που έδωσαν. Η ασπιρίνη το 2017 έκανε 1,80 και η ασπιρίνη με πλεύρη και Νέα Δημοκρατία πλέον 2023 κάνει 4,40. Μιας και μιλάμε όμως για εκατομμύρια τα οποία μοιράζουν δεξιά-αριστερά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 120 εκατομμύρια κρατική στήριξη στην Αιτζίαν, βάλε 200, 80 εκατομμύρια σε εφοπλιστές ντούκου και άλλα πόσα μέσω εσχροκέρδειας, 30 εκατομμύρια ιδιωτικά θεραπευτήρια, καμιά 50, 70 εκατομμύρια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης με λίστες πέτσα, με καμπάνιες μένουμε σπίτι και όλα τα άλλα διαφημιστικά.
τα οποία τα δίνουν πάντα, ξέρουν πού να τα δώσουν τα λεφτά. Ξέρεις τώρα, κάτι sites στα γρεβενά τα οποία δεν έχουν ούτε δύο επισκέψεις, παίρνανε κάτι εκατομμυριάκια. Έκανε κύκλο το χρήμα. Έξι εκατομμύρια 200.000 για μάσκες. Για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν μόνο λίστες πέτσα, ήταν και λίστες κικίλια. Κάνανε και καμπάνιες για το εμβόλιο, άλλα 20 εκατομμύρια από εκεί. You go girl, and everything nice. Αλλά για τα έργα αντιπυρικής θωράκισης, 1.700.000. Τώρα θα μου πεις, όταν δίνουν 400 και 500.000 για μια ανάπλαση πλατείας, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για 10 δις απευθείας αναθέσεις. 10 δις απευθείας αναθέσεις. 10 δις απευθείας αναθέσεις. 10 δις απευθείας αναθέσεις. Θα σας το λέω για να το καταλάβετε, να το συνειδητοποιήσετε, να το εμπεδώσετε. Να μπορέσετε να το χωνέψετε. Αδιευκρίνιστα ποσά και της Σάρας και της Μάρας. Ο κακός χαμός. Έχουμε μια υπόθεση και στο Δήμο Ξυλοκάστρου. Η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό. Μια μέρα μετά το εργατικό ατύχημα της ανασφάλιστης πολύτεκνης μητέρας που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που ήταν πάνω στο απορριμματοφόρο στις 9 πρώτου, ο Δήμος εμφάνισε την πρόσληψή της με ημερομηνία 4 πρώτου. Την ασφάλισαν μετά το θάνατό της. Δεν είναι μια κακή στιγμή, ούτε ένα τυχαίο γεγονός. Τα θανατηφόρα ατυχήματα, ειδικά το 2022, αυξήθηκαν ραγδαία. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τις κακές εργασιακές συνθήκες. Την εντατικοποίηση της δουλειάς και τα ελλιπέστατα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που επικρατούν σε δεκάδες κλάδους εργασίας. Και θέλω να μου πει ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου, ο Βασίλης Τσιώτος, που σκηνοθέτησε όλο αυτό το έσχος, θα τιμωρηθεί κανένας από όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι? Θα έχουμε καμία παρέτηση ή θα χρειαστεί να παρέμβει, αν παρέμβει, το Υπουργείο Εργασίας και ο Τυπάκος, ο Υπουργός Χατζηδάκης, ο ενορχιστρωτής της απορρίθμισης της εργασίας σε αυτή τη χώρα, ώστε τουλάχιστον να αποζημιωθεί πλήρως η οικογένεια της εργαζόμενης? Ή θα περάσει και αυτό στον ντούκου? Για να δούμε. Για να δούμε. Έχω ένα ηχητικό εντωμεταξύ, το οποίο τώρα θα με δώσετε ένα λεπτό. Γιατί δεν μου το ανοίγει τώρα, μου κάνει κόλπες. Α, το ορίστε. Το θυμάστε αυτόν τον κύριο τι έλεγε? Τον θυμάστε τι έλεγε αυτόν τον κύριο? Για να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε τι έλεγε. Ο πλούσιος και ο φτωχός, ας πούμε, εντάξει, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις, αλλά για την οικονομία συζήτηση ας τις χρησιμοποιήσω κι εγώ, έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα, η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμη. Τον θυμάστε αυτόν τον τύπο? Ο πλούσιος και ο φτωχός, ας πούμε, εντάξει, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις, αλλά για την οικονομία συζήτηση ας τις χρησιμοποιήσω κι εγώ, έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα, η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμη. Αυτή είναι η λογική τους. Για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Για να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν είμαστε το ίδιο, ξαναλέω. Άλλο η πλεμπά και άλλο όσοι έχουν εξουσία.
Ο Αλέκος ο Σισοβίτης όμως, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το 25% του πληθυσμού προτιμά να είναι άνεργο παρά, λέει, να σηκώσει τα μανίκια και να δουλέψει. Είναι ο άνθρωπος μάλλον που δεν κατανοεί την κατάσταση. Έχεις πάει, βρε Αλέκο, βρε Σισοβίτη, έχεις πάει ποτέ να ρωτήσεις τις προδιαγραφές μιας εργασίας στην Ελλάδα? Το τι δίνει ο καθένας και πόσα δίνει και γιατί τα δίνει και υπό τι συνθήκες τα δίνει? Πήγες ποτέ να ρωτήσεις, βρε Αλέκο, ή σου κατεβαίνει κάτι στο κεφάλι και βγαίνεις και το κελαϊδάς? This is what you did to me. This is what you did to me. Over and over and over and over. This is what you did to me. Λοιπόν, κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία της πρώτης ώρας. Θα έρθουμε στη δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Μποτίτση να ανοίξουμε γραμμές, να ακούσουμε τις απόψεις σας, να κάνουμε μια ευγενική, λογική συζήτηση. Θέλω να συζητήσουμε για αυτά που ανέλησα. Δεν θέλω να ακούσω για τίποτα άλλο. Και επειδή θέλω να συζητήσω για αυτά τα θέματα πάρα πολύ και να ακούσω τις απόψεις σας, όποιος πάει να αλλάξει τη θεματολογία, θα του κλείνω το τηλέφωνο. Το λέω, το ξεκαθαρίζω, πάμε να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Μη φύγει κανείς. Έλα για ασπρόμαυρες δυτικές συνοικίες. Όταν πεθάνω, ρε κουφάλες, τι να το κάνω? Μέχρι τότε δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα.